2013 ξεκινήσαμε την Δημοκρατική Ένωση Κοινωνικής Αλληλεγγύης με το κέντρο σημείο συνάντησης πολιτών από διάφορες ιδεολογικές αφετηρίες. Βρισκόντουσαν μέσα άνθρωποι από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά. Οι περισσότεροι όμως προέρχονταν από τη Νέα Δημοκρατία και το παλιό Πασόκ. Εκείνη την εποχή, το 2013, υπήρχαν πολλά κόμματα, κινήσεις, δίκτυα στον κεντρώο χώρο. Τα πολλά μικρά κόμματα δεν βοηθάνε ούτε τον εαυτό τους ούτε τη χώρα. Κάναμε μια προσπάθεια για ευρεία κεντρώα συμμαχία που δεν απέδωσε. Αυτό ήταν το σχέδιο Α που εγκαταλείψαμε. Εκ των υστέρων καταλάβαμε ότι έπρεπε να είχαμε επιμείνει. Στερνή μας γνώση να εισέχαμε πρώτα. Η συνεργασία μας με την ΕΠΑΛ στις ευρωεκλογές του 2014 είχε ως αποτέλεσμα να αποχωρήσουν οι αριστεροί από την 10. Από την κεντροαριστερά έμειναν μόνο κεντρώοι του παλιού Πασόκ. Προσανατολιστήκαμε στο να προσχωρήσουμε σε ένα κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ήταν πολύ μακριά ιδεολογικά. Δεν είχε κάνει ακόμη άνοιγμα προς το κέντρο. Το Πασόκ βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση. Όσοι προέρχονταν από τη Νέα Δημοκρατία είχαν επαφές με κεντρώους που έμειναν στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι όλοι οι κεντρώοι μητσοτακικοί. Οι μητσοτάκηδες μπορεί να ξεκίνησαν από την Ένωση Κέντρου, αλλά εμείς τους θεωρούμε ακραία στοιχεία στα οικονομικά ζητήματα. Έπεσε η εξής ιδέα που τότε, το 2014, φάνηκε καλή. Θα προσπαθούσαμε να αλλάξουμε τη Νέα Δημοκρατία ώστε να την κάνουμε έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, με συντονισμένη προσπάθεια από μέσα και από έξω. Αν τα καταφέρναμε, θα επιστρέφαμε στη Νέα Δημοκρατία όσοι προερχόμαστε από εκεί και θα παίρναμε μαζί μας και τους κεντρώους του παλιού Πασόκ. Εναλλακτικά θα επιδιώκαμε να δημιουργήσουμε ένα άλλο σχήμα να αντικαταστήσει τη Νέα Δημοκρατία. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του 2019 έδειξαν ότι και τα δύο είναι ανέφικτα. Η Νέα Δημοκρατία μόνο προς το χειρότερο μπορεί να αλλάξει. Δεν θα αντικατασταθεί από ένα καλύτερο σχήμα ούτε σε 100 χρόνια. Το σχέδιο Β δεν πέτυχε γιατί ο στόχος ήταν ανέφικτος. Έτσι προχωράμε στο σχέδιο Γ που είναι ουσιαστικά μια βελτιωμένη παραλλαγή του σχεδίου Α. Επιστρέφουμε στο αρχικό σχέδιο. Οι συνθήκες τώρα είναι ακόμα καλύτερες από ό,τι το 2013. Αντί να πάμε όλοι μαζί με τους κεντρώους του Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, θα φύγουν οι κεντρώοι από τη Νέα Δημοκρατία για το κεντρώο σχήμα που προσπαθούμε να φτιάξουμε. Δηλαδή θα έχουμε αντίστροφη κίνηση. Υπάρχει ανάγκη ενός κεντρώου σχήματος που θα είναι ρυθμιστής της κατάστασης και παράγοντας σταθερότητας και ενότητας. Οι επόμενες εκλογές, όχι αυτές στις 7 Ιουλίου, θα είναι με απλή αναλογική. Ένα ισχυρό κεντρώο σχήμα θα εξασφαλίσει την πολιτική σταθερότητα. Ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι σε βάθος χρόνου θα επικρατήσει η απλή αναλογική. Αν ο Μυριάκος και η Νέα Αριστοκρατία φέρουν πάλι το Μουσολινικό νόμο του 1924 για τον πόνους εδρών του πρώτου κόμματος, οι άλλοι πρέπει να το αλλάξουν ξανά. Είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε και με το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ με το άνοιγμα που έκανε έχει έρθει πιο κοντά σε εμάς. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ίσες αποστάσεις. Ασκούμε κριτική στη Νέα Δημοκρατία με τον τρόπο που μιλάει ο μέσος πολίτης. Θα το κάνουμε το ίδιο σε όλα τα κόμματα. Δεν μπορεί να μας εξαναγκάσει ο Μυριάκος και η Νέα Αριστοκρατία να μιλάμε όπως το ΕΚΑΛΗ Κλαμπ. Αν θέλουν αυτοί να μιλάνε όπως το ΕΚΑΛΗ Κλαμπ που πήγαινε ο Μητσοτάκης στα πάρτι του Κέσαρη και σε άλλα πάρτι. Η ιδρυμία κριτική δεν επηρεάζει την πιθανότητα συνεργασίας. Εμείς θα λέμε στους ψηφοφόρους να μην τους ψηφίσουν και να προτιμήσουν εμάς. Αν παρά αυτά οι ψηφοφόροι τους ψηφίσουν, θα αποδεχτούμε το γεγονός και αν χρειαστεί θα καθίσουμε στο τραπέζι των συζητήσεων. Δεν θα είναι συνεργασία ανεφόρων, αλλά βάσει προγραμματικών συγκλήσεων και συμφωνιών. Σε όσα συμφωνούμε σε γενικές γραμμές που είναι αρκετά, θα προχωράμε. Σε όσα διαφωνούμε δεν θα γίνονται. Επίσης θα γίνονται και κάποια βασικά από το δικό μας πρόγραμμα και θα τα εφαρμόζουν άνθρωποι της δικής μας επιλογής. Προεκλογικά θα τους ασκούμε δρυμία κριτική. Μετεκλογικά θα καθόμαστε στο τραπέζι των συζητήσεων για συγκυβέρνηση. Αν δεν καταλήγουμε στη συμφωνία θα συνεχίσουμε να τους ασκούμε δρυμία κριτική. Ελπίζουμε να αποδώσει το σχέδιο Γ που είναι βελτιωμένη έκδοση του σχεδίου Α. Εκτός από σχέδιο Γ, έχουμε σχέδιο Δ και Ε. Δεν είμαστε όσα έρθουν και όσα πάνε χήμα στο κύμα σαν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ενεργούμε βάσει σχεδίων.